Γνωρίζετε ότι ένας από τους κορυφαίους 3D animator παγκοσμίως είναι Έλληνας και όχι μόνο είναι Έλληνας, αλλά θα μιλήσει ζωντανά εδώ στην Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη TV. Είναι ο κύριος Νάσος Βακάλης. Κύριε Βακάλη, καλησπέρα από Κρήτη, από Ηράκλειο και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Διάσημος 3D animator που μαγεύει το Hollywood, θα προσθέσω, και είναι εδώ τώρα κοντά μας και θα πραγματοποιήσουμε και μία συνέντευξη. Ωραία. Θέλω να μου πείτε λίγο πόσο δύσκολο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πόσο δύσκολη η απόφαση για σας πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια. Περίπου 30 χρόνια, ναι. Περίπου 30 χρόνια να εγκαταλείψετε, να φύγετε από την Ελλάδα και να πάτε στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ασχοληθείτε με τα κινούμενα σχέδια. Ναι, κοιτάξτε, τότε το κινούμενο σχέδιο δεν είχε σχεδόν καμία ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι δημιουργοί, αλλά στο επίπεδο της εκπαίδευσης και του training, ας πούμε, δεν υπήρχε κάποια σχολή η οποία να παρήχε την απαραίτητη εκπαίδευση. Γι' αυτό εγώ στάθηκα τυχερός και με τη βοήθεια ενός θείου μου που έμενε στην Αμερική, κατάφερα να πάω στην Αμερική και να σπουδάσω αυτό που ήθελα. Ολοκληρώσατε τις σπουδές σας. Πόσο εύκολο ήταν μετά να απορροφηθείτε από μια εταιρεία, να κάνετε το όνειρό σας πράξη? Ναι, κοιτάξτε, αυτό έγινε από μόνο του, χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια από τη μεριά μου, γιατί το κολέγιο στο οποίο πήγα να σπουδάσω είχε μια σχέση με το στούντιο της Disney και ερχόντουσαν από πολλά στούντιο και από πολλά άλλα στούντιο διάφοροι που ψάχνανε να βρούνε νέα ταλέντα, executives ή art directors ή τέλος πάντων υπεύθυνοι παραγωγής. Και μέσα σε ένα από αυτά τα, πώς τα λένε, τις παρουσιάσεις που κάνανε οι μαθητές, ήρθαν και κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για τη δουλειά μου και μου πρόσφεραν την πρώτη μου εργασία σε ταινία του Hollywood. 3D animator σε κινούμενα σχέδια, δηλαδή να γίνει κατανοητό και στους τηλεθεατές. Ο Νάσος Βακάλης τι κάνει? Ο Νάσος Βακάλης αυτή την περίοδο δουλεύει στο pre-production των ταινιών. Δηλαδή, όταν οι ταινίες ολοκληρωθούν από μορφή σεναρίων, πρέπει να υλοποιηθούν σε μια μορφή που λέγεται storyboarding. Δηλαδή, παίρνουμε τις συγκεκριμένες σελίδες των σεναρίων, τη δράση δηλαδή της ταινίας, και την δημιουργούμε σε μια μορφή από εικόνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς τι πρέπει να γίνεται στην ταινία. Δηλαδή και υπάρχει ένα σενάριο, κύριε Βακάλη, ένα σενάριο γραπτό, σωστά? Μάλιστα, το οποίο το ναι. Παίρνετε εσείς στα χέρια σας, παίρνετε το χαρτί στα χέρια σας, ναι. Και αποτυπώνετε σε ψηφιακή σκηνή μορφή. Με σκηνή, ναι. Ναι. Κάθε σκηνή της, όπως περιγράφεται στο σενάριο, διάλογο και action που το λένε, δηλαδή το τι γίνεται, το παρουσιάζω με μια σειρά από σχέδια στον σκηνοθέτη και στον παραγωγό και κάνουμε εκεί πέρα επεμβάσεις πάνω στο σενάριο και αυτό όταν ολοκληρωθεί δίνεται στους 3D animator οι οποίοι κάνουν την κίνηση των χαρακτήρων. Εμένα το ρεπορτάζ μου βέβαια λέει ότι δεν είστε ένα απλό εκτελεστικό όργανο, αλλά λαμβάνετε μέρος και στη λήψη αποφάσεων και έχετε λόγο και στο σενάριο. Ναι, σε πολλές παραγωγές συμβαίνει και αυτό και είναι το δημιουργικό μέρος της όλης υπόθεσης. Το ότι μπορώ δηλαδή λόγω της εμπειρίας μου και της θέσης μου να κάνω και τέτοιου είδους παρεμβάσεις πολλές φορές και στο διάλογο των χαρακτήρων αλλά και ακόμα και στη θεματολογία της ταινίας πολλές φορές. Κύριε Βακάλη, το όνομά σας φιγουράρει σε κορυφαίες ταινίες κινουμένων σχεδίων στο Hollywood. Και θέλω να μου πείτε, η μεγαλύτερη σας επιτυχία ποια ήταν? Κοιτάξτε, πάντοτε θεωρώ την τελευταία δουλειά από τις δουλειές τις οποίες έχω κάνει για άλλα στούντιο. Και αυτό ήταν το Scoob, η οποία ήταν μια ταινία της Warner Brothers, η οποία είχε και ελληνικό θέμα, γιατί διαδραματίζεται το τελευταίο τμήμα της ταινίας πάνω στην Ακρόπολη. Και ήταν μια ιδέα την οποία την είχα προτείνει εγώ στους παραγωγούς. Από τις δικές μου δουλειές που έχω κάνει προσωπικά, είναι μια ταινία μικρού μήκους που έχω κάνει και λέγεται Dinner for Few.
υπήρξε κάποια δουλειά σας που την παρουσιάσατε σε κάποιο παραγωγό και στην αρχή δεν πίστηκε. Λέει, Νάσο, δεν θα γίνει επιτυχία. Συνέχεια αυτό γίνεται. Και στη διάρκεια οποιαδήποτε ταινίας, ας πούμε, μπορώ να πάω και να πω, ξέρετε παιδιά, αντί να γίνει αυτό, μήπως να γίνει εκείνο. Καμιά φορά λένε, όχι, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θέλουμε και μετά από 5 μήνες μπορεί να γυρίσω και να πούνε, θυμάσαι αυτό που μας είχες πει. Λέμε να το βάλουμε, αλλά να το αλλάξουμε λίγο. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται με την... κυρίως με την τριβή και ξέρεις, με την επανάληψη των ιδεών μέχρι να πείσεις κάποιον και να βρεις μια σωστή πορεία στην οποία πρέπει να πάρει η ταινία. Είναι λίγο διαφορετικά από το live action, γιατί το live action όταν έχεις το τελικό script πας και γυρίσεις την ταινία σε μερικές εβδομάδες και τελειώνεις. Εμείς τη διαδικασία αυτή την έχουμε σε ένα διάστημα περίπου 2 έτη. 2 με 3 έτη μπορεί να κρατήσει. Ένα μεγάλο όνομα του Hollywood με το οποίο έχετε γνωριστεί, σας έκανε εντύπωση και διατηρείτε επαφές? Τώρα έχω γνωρίσει πάρα πολλά άτομα. Κυρίως είναι παραγωγή, να σας πω την αλήθεια. Παλιά δούλευα στην DreamWorks και ήμουν σε καθημερινή βάση συνεργασίας εκεί πέρα με τον Κάτσεμπερ και με πολλούς άλλους. Αλλά τώρα λόγω του COVID είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας. Τώρα δουλεύω σε μια ταινία του Paul McCartney από τους Beatles, αλλά δεν έχω ακόμα την δυνατότητα να τον γνωρίσω προσωπικά λόγω της αποστάσεως. Ο Νάσος Βακάλης σκέφτεται επιστροφή στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, κάνω ένα project τώρα με τον Δημήτρη το Βόρη για τη ζωή του Κολοκοτρώνη, το οποίο ελπίζουμε να γίνει στην Ελλάδα, να ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και ίσως είναι κάτι που θα μου επιτρέψει να γυρίσω για ένα διάστημα να βοηθήσω στην ολοκλήρωσή του. Κατά τα άλλα έχω και στο παρελθόν προσπαθήσει, αλλά συνέχεια υπάρχει η έλξη της βαρύτητας έρχεται από το Hollywood. Στην Αμερική σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είμαι στο Λος Άντζελες. Α, κεντρικά, Λος Άντζελες. Πώς είναι το κλίμα εκεί? Άμα εννοείται ο καιρός, σήμερα θα μου πείτε και τον καιρό, θα μου πείτε, αλλά και το κλίμα λόγω της πανδημίας, εκεί οι κάτοικοι. Ναι, η πανδημία είναι και εδώ πέρα. Βέβαια, διάβαζα τώρα πριν ξεκινήσει η συνέντευξη ότι αρχίσανε τις πρώτες δόσεις του εμβολίου στη Νέα Υόρκη. Ελπίζουμε με τη συνεχόμενη λήψη του εμβολίου να πέσουν τα ποσοστά, γιατί είναι σε δραματική κατάσταση και εδώ πέρα. Κύριε Βαγκάλη, μου λέει ο σκηνοθέτης της εκπομπής ότι ο καιρός εδώ στην Κρήτη είναι ίδιος με τον καιρό στο Λος Άντζελες, έτσι λένε. Το έχετε ακούσει? Νομίζω έχω έρθει πάρα πολύ στην Κρήτη. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη και αρκετοί φίλοι μου είναι από την Κρήτη. Και είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός της Κρήτης. Κύριε Βακάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πιο αισιόδοξα μέσα στο 2021, να ξανακάνουμε άλλη μία συζήτηση, να μας πείτε για τις εξελίξεις στη δουλειά σας. Να είστε καλά. Κύριε Βακάλη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.